Ποια είναι η ζημιά που έχει γίνει, κύριε Αλεξανδρού? Η ζημιά, όπως έχουμε μπει και χθες, ήταν η χειρότερη πυρκαγιά που είχαμε φέτος σε ό,τι αφορά την έκταση. Και μάλιστα τονίσαμε ότι είναι μια από τις πιο ευαίσθητα οικολογικά περιοχές του τόμου μας, στο Εθνικό Δραστικό Πάρκο του ΑΓΑΜΑ. Οπότε η ζημιά είναι αυτόδηλη και είναι συνάρτηση της έκτασης. Όσο μεγαλύτερη η έκταση, τόσο μεγαλύτερη είναι και η ζημιά. Δυστυχώς, χθες ήταν αρκετά μεγάλη η έκταση για μας, 70 εκτάρια, είναι αρκετά μεγάλη η έκταση. Πυρκαγιά η οποία είναι πάνω από 50 εκτάρια, τη θεωρούμε μεγάλη πυρκαγιά. Η εικόνα το βράδυ ποια ήταν, κύριε Αλεξάνδρου? Δεν είχαμε κάτι το σοβαρό το βράδυ, όμως υπήρχαν οι δυνάμεις μας στην περίμετρο της Πυρκαγιάς, εφρουρούσαν την Πυρκαγιά για να μην υπάρχει αναζωπήρωση και εγκατέσβαιναν τις τελευταίες μικροαιστείες που υπήρχαν στην περίμετρο της Πυρκαγιάς. Σήμερα... Το έργο ολοκληρώθηκε νωρίς το πρωί με το φως που βγήκε φως, οπότε με τις επίσης δυνάμεις να σημειώσουμε ότι δεν είχε να αποχωρήσει, δεν είχε να αποδεσμευτεί ούτε ένα στέλεχος από το προσωπικό που συμμετείχε στην κατάσβεση. Παρέμεινα όλες τις θέσεις τους. Άρα με το πρώτο φως της ημέρας επιχείρησαν όλοι για την ολοκληρωτικό και πλήρη έλεγχο της Πυρκαγιάς με τη βοήθεια των κριτικών μέσων. Επιμένετε στη θέση, κύριε Αλεξάνδρου, ότι πρόκειται για οργανωμένο σχέδιο εμπριστών? Κοιτάξτε, να το διορθώσουμε, να δούμε λίγο καλύτερα. Είναι καλά σχεδιασμένη επιχείρηση. Εχθές είχαμε μια πολύ καλά σχεδιασμένη επιχείρηση εμπρισμού του κρατικού δάσους του ΑΓΑΜΑ. Γιατί όπως το εξηγήσαμε, δεν είναι μόνο ο αριθμός των εστιών από 5 έως 8 και μάλιστα σε κάποια απόσταση μεταξύ τους. Οπότε μετά από την εκδήλωση της Πυρκαγιάς αυτές είχαν στηνωθεί από τα πρώτα στάδια σε μια μεγάλη Πυρκαγιά. Αυτόν είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Αλλά είχαμε να αντιμετωπίσουμε ότι η Πυρκαγιά τέθηκε σε τέτοια περιοχή που να υπάρχει γρήγορη εξάπλωση της Πυρκαγιάς, γιατί υπήρχε πυκνή βλάστηση και πεύκα. Και το δεύτερο να πούμε είναι ότι ήταν σε περιοχή που θα εξαπλωνόταν η Πυρκαγιά και θα ήταν δύσκολο το έργο της κατάσβεσης, γιατί ήταν πάνω στην πλαγιά και δεν υπήρχε δρόμος στο μέσο της πλαγιάς για να μπορέσουμε να πούμε στο μέτωπο της Πυρκαγιάς και να αντιμετωπίσουμε την επέκταση της Πυρκαγιάς. Οι έρευνες στρέφονται προς συγκεκριμένη κατεύθυνση, κύριε Αλεξάνδρου? Έχετε κάτι υπόψη σας ποιοι έβαλαν τις πυρκαγιές? Θα επικοινωνήσω. Φαίνεται ότι κάτι υπάρχει, αλλά θα επικοινωνήσω πρώτα με την αστυνομία, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι πρώτη στα έργο της αστυνομίας, όχι του τμήματος δασών. Αλλά σίγουρα όλα γίνονται σε πλήρη συνεργασία, γι' αυτό και τώρα, μόλις ολοκληρώσουμε αυτή τη συνομιλία, θα επικοινωνήσω με τον αστυνομικό διευθυντή της ΠΑΦΟΥ για να δούμε τις λεπτομέρειες. Έχει να κάνει με το σχέδιο για το Εθνικό Δασικό Πάρκο του ΑΚΑΜΑ και όσους αντιδρούν, κύριε Αλεξάνδρου? Εμείς λέμε ότι οι πυρκαγιές αυτές στήθενται για να ασκήσουν πίεση. Απλώς να ασκήσουν πίεση και χρησιμοποιήσαμε και τον χαρακτηρισμό ανεγκέφαλη για τον απλούστατο λόγο δεν στέκουν, δεν υπάρχει λογική. Η ανάπτυξη του Εθνικού Δασικού Πάρκου μόνο όφελος θα φέρει στην τοπική κοινωνία. Αυτό είναι το να το κρατούμε. Το δεύτερο είναι ότι αυτοί που σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο θεωρούν ότι το Εθνικό Δασικό Πάρκο αλλά και γενικότερα η περιοχή Natura ως προστατευόμενη η Πυρκαγιά το θεωρούν ότι είναι οι υπέτειοι να μην παραχωρούνται αναπτυξιακά δικαιώματα στις ιδιωτικές τους περιουσίες. Όχι επί του κρατικού δάσους, αλλά στις ιδιωτικές τους περιουσίες. Εμείς λέμε ότι αυτά τα δύο δεν συνδέονται. Γιατί το ένα, το Εθνικό Δασικό Πάρκο, θα βοηθήσει την ανάπτυξη της περιοχής, το δε θέματα αναπτυξιακών δικαιωμάτων θα ρυθμιστούν από το τοπικό σχέδιο, το οποίο είναι υπό ετοιμασία. Άρα αυτοί που λέμε ότι αντιδρούν θέλουν
να αναπτύξουν την περιουσία τους και νομίζουν ότι... Θέλουν να αποκτήσουν. Θέλουν μέσω του τοπικού σχεδίου, μέσω του τοπικού σχεδίου, όχι μέσω του σχεδίου για την αναπτύξη του τεχνικού δασικού παρκού, να αποκτήσουν περισσότερα αναπτυξιακά δικαιώματα στις περιουσίες. Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Αλεξάνδρου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Κρατάμε αυτό που μας είπε ο Διευθυντής του Ινάδος Ζασών, ότι κάτι υπάρχει σε σχέση με τις έρευνες που...